πράγματι πήγα σε ένα μικρό δωμάτιο, δεν μπορώ να το πω αίθουσα τέλος πάντων, σε ένα μικρό χώρο, με ένα πιάνο παλιό όρθιο στον τοίχο, ένα-δυο καρέκλες, ένα πάγκος και καθισμένα κάτω διάφορα παιδιά. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ο Σαββόπλος, η Φαραντούρη, ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο Φόντας ο Λάδης, η Μάρο η Λίμνου η μετέπειτα σύζυγος του Μάνου και άλλοι πολλοί, ήταν πολλά παιδιά, καμιά σαρανταριά, πενήντα. Ανέλαβα να οργανώσω τη χοροδία. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Μάνο εκεί πέρα και μου πρότεινε Αντί να κάνω τη συναυλία μόνο μου, αν ήθελα να την κάνω μαζί με κάποιον άλλον. Λέω με ποιον, μου λέει ο πρόεδρο του συλλόγου εκεί. Λέω, μου λέει με αυτόν. Μου δείχνει το μάνο. Λέω, παίξε μου ένα τραγούδι κι εσύ, να σου παίξει εγώ άλλο ένα. Και να δούμε, ταιριάζουμε. Έτσι δώσαμε τα χέρια και οργανώθηκε η πρώτη συναυλία για το τέταρτο πασπουδαστικό συνέδριο το οποίο δεν έγινε ποτέ διότι εκεί ε, υπήρχαν τότε άγριες καταστάσεις, είχαν πάρει χίλια εισιτήρια φοιτητέ σε εισαγωγικά, ήταν το σπουδαστικό της ασφάλειας που δεν πήραμε, δεν ξέραμε εμείς και μας φέρανε τα χίλια εισιτήρια πέντε λεπτά πριν την παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ και μας είπαν δεν πουλήσαμε τίποτα, πάρτε τα πίσω. Έτσι κάναμε την πρώτη μας συναυλία με το Μάνο. Το πιο σπουδαίο για μένα τουλάχιστον τότε ήταν το ότι ε, εκεί ήρθε ο Ρίτσος και ο Βρετάκος, δύο ποιητές τους οποίους αγαπούσα και θαύμασα και ήταν με πολύ μεγάλη τιμή έτσι και χαρά πήρα από, αυτή την, από τους δύο αυτούς ανθρώπους που ήρθαν να με τιμήσουν. Εμείς με το Μάνο μετά, ε, σε, αυτό έγινε, η συναυλία αυτή έγινε στις 11 Μαρτίου του 1963. Τον Ιούνιο, του, δηλαδή ένα-δυο μήνες μετά, ε, στο Θέατρο Πάρκ, θα γινόταν μία παράσταση επιθεώρηση του Χαζητάκη με το Θεοδωράκη, η Μαγική Πόλη. Εκεί μου είπε ο Μίκης να διευθύνω την ορχήστρα κάθε βράδυ, γιατί αυτή αυ 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 δεν μπορούσε ο, ο Χαζητάκης και ο Θεοδωράκης. Ε ήταν απασχολημένοι. Και του πρότεινα να έρθει και ο Μάνος. Έτσι διευθύναμε ε ε εναλλάξ ένα λάξ τη μία εβδομάδα ο ένας το χατζηδάκι, την άλλη ο άλλος και αντίθετα. Ήταν και η πρώτη μας έτσι δουλειά επαγγελματική, εγώ είμαι μάλιστα φαντάρος ακόμα και ήταν και τα πρώτα λεφτά που, που πήρα σαν μουσικός. Και ήταν καλά λεφτά γιατί μας πληρώνανε όπως τους μουσικούς που ήταν 220 δραχμές εκείνη την εποχή, ήταν ένα σπουδαίο μεροκάματο. Εκεί γνώρισα και το Μπιφικότσι, εκεί γνώρισα ε, και το Χατζηδάκι, ο οποίος σε αυτή την παράσταση μας παρουσίασε ο Χατζηδάκης παρακαλώ, αφού σχεδόν τσακωθήκανε με το Μίκη, του λέει εγώ θα παρουσιάσω τα παιδιά, λέει ο, Μάνο. Ο, ο Μάνος. Και λέει κάτσε με Μάνο, εγώ τους έφερα εις τέτοιες παρουσίασεις, τέλος πάντων δεν έγινε ένα τέτοιο αυτό. Μας παρουσίασε ο, ο Χατζιδάκης. Έτσι είχαμε την ευλογία, αν θέλετε, δυο σπουδαίων προπατόρων μας, θα έλεγα, ας πούμε, στη μουσική. Εμείς πλέον ήμασταν δίδυμοι ε, μουσικά και είχαμε και δύο, έτσι, ε, μουσικούς οι οποίοι μας αγκάλιασαν. Με το μάνο μετά ε, αναπτύξαμε μία πολύ πολύ στενή φιλία, δεν ήταν πια μία συναδελφοί και συνεργασία, ήμασταν φίλοι, πώς να σας πω. Ε, δεν είχα εγώ χρήματα, με δάνειζε ο Μάνος. Ε, δεν είχε ο Μάνος, τον δάνειζα εγώ. Δηλαδή, μοιραζόμασταν τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Ε, μέχρι και στο τέλος της ζωής του, ε, εγώ στεναχωρήθηκα διπλά, διότι εκτός από έναν... Συνάδελφο μουσικό αυτή τη αξία και αυτή τη δημιουργικότητα που ήταν μια γνήσια καλλιτεχνική προσωπικότητα, ήταν μια φύση, καλλιτεχνική φύση με τις ευαισθησίες και τις, τις κοινωνικέ ευαισθησίες και τη σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική ματιά ε, που μπορεί, πρέπει να έχει για να δημιουργήσει ε, μουσική που να έχει μια επικοινωνία και μια επαφή με τον, με τον λαό. Εκεί σχεδόν ταυτιζόμασταν. Ε, εγώ ήμουν λίγο πιο πιο σκληρός θα έλεγα. Ο Μάνος ήταν πιο τρυφερός από από μένα και μετά και στα στο συνδικαλισμό ιδρύσαμε την Ένωση των Μουσικών Συνθετών στην ΕΜΣΕΤ. Τότε με όλες τις δυσκολίες και την κρατήσαμε μέχρι τέλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει αυτοδιαχείριση, αυτοδιαχείριση είναι δημιώργημα εκτός μερικών άλλων παλαιότερων, είναι του Μάνου και δική, μου λέω από τους ζώντες ας το πούμε. Ε, μου έλειψε ο φίλος, δηλαδή ο σαν μουσικός μπορεί να έλειψε σε όλο τον κόσμο. Ε, εμένα μου έλειψε διπλά. Έπαιζα τα τραγούδια μου, τα άκουγε, τα κριτικάριζε, έπαιζε τα δικά του. Θέλω να πω δηλαδή μοιραζόμασταν τα πάντα στη ζωή μας και αυτό μου κόστισε εμένα διπλά. Αλλά από την άλλη μεριά χαίρομαι το ίδιο, ίσως και περισσότερο, ακριβώς επειδή ο, Μάνο Μάνος δεν υπάρχει, δεν είναι παρόν σε αυτά τα χρόνια, για να δει ότι η μουσική του ήδη είναι στεριωμένη, ήδη είναι, ε, έχει περάσει μέσα στο, στο, στο νηστό του ελληνικού λαού. Δηλαδή, τα τραγούδια τα αυτή τη στιγμή είναι ένας φωτεινός φάρος, σε μια, όπως λέει ο Ρίτσος, ένα παράθυρο ανοιχτό στη Λιακάδα. Ένα μπράβο σε εσάς που αποφασίσατε να ονομάσετε αυτό το στέκι της νεολαίας, να δώσετε το όνομα του Μάντου Λοΐζου, για να έρθουν, ίσως είναι ένα κίνητρο και μια υπενθύμηση στα νεότερα παιδιά, ε, ότι υπήρξε ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός που κάτι πολύτιμο άφησε σε αυτή όσο ζούσε.